ένα βραβείο που συμπεριλαμβάνεται πλέον στα ρεκόρ Guinness, παραδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην πόλη των Ιωαννίνων. Το βραβείο ανήκει στον τυροκόμο Ιωάννη Σταθόρη από τη Χαλκιδική, απόφοιτο της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων το 1988, που είναι πλέον κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ παραγωγής του μεγαλύτερου κατσικίσιου τυριού με βάρος 939 κιλά, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν περίπου 200 κιλά. Απόφοιτος της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων το 1988. Καλή συμμετοχή σας. Κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Ο κύριος Σταθόρης ήταν ένας από τους προσκεκλημένους στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε η ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και γάλακτος με έδρα τη Θεσσαλονίκη και η οποία ήταν αφιερωμένη στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που συνεχίζει να παράγει τυροκόμους για όλη τη χώρα, όπως ανέφερε ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας. Η Γαλακτοκομική Σχολή, όπως γνωρίζουμε όλοι, το τελευταίο διάστημα δοκιμάστηκε, αλλά συνεχίζει να παράγει εδώ και 100 χρόνια τυροκόμους για όλη την Ελλάδα. Η ξεχωριστή στιγμή φυσικά ήταν η απονομή του βραβείου των ρεκόρ Guinness στον κύριο Σταθόρη, που εμφανώς συγκινημένος μίλησε για τη σημασία που έπαιξε στην επαγγελματική του διαδρομή η φοίτησή του στη Γαλακτοκομική Σχολή. Να είμαι εδώ σήμερα, μετά από 27 χρόνια, να έχω το κοινό από κάτω να είναι οι μαθητές της Γαλακτοκομικής Σχολής, ένας καρπός από τη σχολή αυτή, όπως σας είπα πριν από 27 χρόνια, ο οποίος καρπός αυτός βγήκε από αυτό το φυτώριο, από τη σχολή αυτή, και πριν δύο χρόνια βγήκε κι άλλος καρπός, αποφύτησε και ο γιος μου ο μεγάλος, ο Δημήτρης ο Σταθόρης. Πριν ένα χρόνο τελείωσε ο γιος μου ο μικρός, ο Μιχάλης ο Σταθόρης. Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν ακόμη ο δρομέας υπεραποστάσεων Γιάννης Κούρος και ο Ολυμπιονίκης ιστιοπλοείας Κωνσταντίνος Τριγκώνης, που μίλησαν και αυτοί για τη σημασία της προσπάθειας σε όλους τους τομείς, ώστε τα αποτελέσματα να ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας και πριν από όλους την νεολαία. Προσκλήθηκα από τον κύριο Φίκα και θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενθαρρύνουμε αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι εν δυνάμει πρωταθλητές. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση και θεωρώ πως έχουν μέσα τους και το μεράκι και την τεχνογνωσία να προσφέρουν σε αυτό το χώρο και να είμαστε περήφανοι για οτιδήποτε παράγεται και προάγεται μέσα από την Ελλάδα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και εμείς αυτό κάνουμε, γιατί μέσα από το παράδειγμα της προσπάθειας και του αγώνα και της υπέρβασης προσδοκούμε ότι αυτό θα έχει απήχηση και θα έχει αποτέλεσμα στη δημιουργία καλών προϊόντων. Τώρα θα αναρωτιέστε τι δουλειά έχει τώρα ένας ιστιοπλός σε μια ημερίδα η οποία έχει να κάνει με το γάλα και γενικότερα για την τυροκομεία. Εγώ θα έλεγα δύο πράγματα. Το αλάτι και τη συνεχή προσπάθεια που χρειάζεται για να μπορέσει κάποιος να πετύχει είτε μία επίδοση σαν αθλητής, είτε σαν επαγγελματίας σε όποιον τομέα δραστηριοποιείται. Για μένα το σημαντικό αυτής της εκδήλωσης είναι ότι απευθύνεται σε νέα και μικρά παιδιά και πιστεύω ότι μέσα από την ιστορία που θα πω σε λίγη ώρα μέσα στην ημερίδα, θα προσθέσω και εγώ ένα λιθαράκι έτσι ώστε να μπορέσω να τους βοηθήσω στην προσωπική τους ανάπτυξη και να το κυριότερο απ' όλα στο να μπορέσουν να βρουν το κουράγιο να πραγματώσουν τα όνειρά τους κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα.